ξέρε μου, κάποιες 100 τσιγάρα την ημέρα. 100 τσιγάρα την ημέρα. 5 πακέτα ρόδμαν την ημέρα. Ένα σπίρτο άραβα το πρωί και πήγαινε συνέχεια. Γιατί τώρα εγώ δεν θα έρχομουν στο πρόγραμμα, δεν μου επέτρεπες να καπνίσω. Πιντώνεται ένα τσιγάρο. Συνέχεια. Συνέχεια. Ευτυχώς τώρα έκοψα 12 χρόνια πριν από αυτό το κακό. Έχει 15 χρόνια τώρα. Τι σας έκανε να σταματήσετε, να πείτε μαχαίρι, τέλος. Το βράδυ όταν είμαι 7, δεν μπορούσα να πάω ικανοποιητική να αναπνοή. Πήγαινα Λονδίνο, έκανα βελονισμούς, τσιρότα, είχε κάτι πίσεις για νικοτίνη, τίποτε. Μετά ένας φίλος μου για να... κοροϊδία. Μου λέει, ρε, είστε μια κοπέλα εδώ στο δρόμο του νοσοκομείου στη Λεμεσό και κάνει υπνοτισμό. Υπνοθεραπεία. Λέω του, κόβεις το τσιγάρο. Λέω του, γιατί δεν πας εσύ. Εκεί όσοι κάμνιζε δύο πακέτα. Μου λέει, πήγαινε εσύ και αν είναι, να πω κι εγώ. Πήγα 5 ώρες, θυμάμαι έδωσα 100 λίρες, υπάρχει αυτή η γυναίκα τώρα, και έστειλα 9 άτομα και τον Γιώργο τον Τσάκα. Σοβαρά. Φύγανε και δεν ξανακαπνίσα. Τι κάνει, δεν ξέρω. Μιλούσαμε 3 ώρες. Μετά με πήρε σε άλλο δωμάτιο, με πάνε να ξαπλώσω. Σαν που μιλούσε, ένιωσα κάποιον να με σπρώχνει. Μίστερ Ζεν, γιατί μόνο αγγλικά μιλάει αυτή. Ξύπνησα, τη λέω, sorry, κοιμήθηκα, τη λέω. Μου λέει, έχει 2 ώρες που κοιμάσαι. Για να δω το ρολόι μου, ήταν 4, ήταν 6. Μου λέει, have a cigarette, λέει, σου, thank you, I don't smoke. Καπνίζω, λέει, αλλά δεν θέλω. Φύγε, δεν θα ξανακαπνίσω. Σοβαρά. Και φύγε. Και δεν ξανακάπνισα και όχι μόνο αυτό, σταμάτησα το τραγούδι λόγω, όταν σταμάτησα εγώ το κάπνισμα, λόγω νικοτίνης. Και παίρνω πολλά λεφτά. Και σταμάτησα το τραγούδι λόγω νικοτίνης, εάν έχουμε την νικοτίνη. Δεν μπορείτε δηλαδή κάπου να είστε που να υπάρχει. Δεν με πειράζει να καπνίζει κάποιος εκεί, ας πούμε, αλλά να μην ήρχεται πάνω μου. Νιώθω αναγούλα. Απίστευτο όμως. Ναι. Και μπορεί να ρωτήσετε αυτά τα πρόσωπα. Και 9 τα κόψαν. Πήγαν. Τώρα παίρνει πολύ περισσότερα, αλλά το κόψαν με τσιγά. Δεν φοβηθήκατε καθόλου τη διαδικασία του υπνοτισμού, να πείτε τώρα τι θα μου πει. Δεν με υπνώτησε. Μιλούσαμε 3 ώρες σε ένα γραφείο καθόλου απέναντι. Μετά με πήρε, με έβαλε σε ένα στρέτσο που εξετάζουν οι γιατροί, από εδώ ήταν τείχος. Ποδάφερ μου με ένα κάθισμα με ένα μαξιλάρι για να είμαι άνετα και έσβησε το φως, έβαλε μια ελαφριά μουσική, κάθισε εκεί στο παρ και θυμάμαι που μου λέει στα αγγλικά, φαντάσου τον εαυτό σου στο νοσοκομείο πεθαίνοντα από καρκίνο. Αυτό το θυμάμαι. Και μετά θυμάμαι αυτό το που με έσπρωξε να ξυπνήσω. Και 2 ώρες που κοιμόμουν. Τίποτε άλλο. Δηλαδή φύγατε από το σπίτι σας καπνιστής. Και μέσα σε λίγες ώρες επιστρέψατε μη καπνίστης. Σε 5 ώρες. Και όλοι όταν λέει ο Ζένιος έκοψε το τσιγάρο μας, η αδερφή, λέει από την συνηθισμένη τη φράση. Και είναι πραγματικότης. Και είμαι ευτυχής που το έκοψα, γιατί πίστεψε με, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή η γεύση που τρως είναι διαφορετική με το φαγητό. Το πρωί που ξυπνάς δεν είσαι κομμένος, μπορείς να τρέξεις. Πολλά πράγματα. Πάντως είναι απίστευτο αυτό που μας είπατε, κύριε Ζένιο. 5 πακέτα την ημέρα, ναι. Και μέσα από 5 ώρες να βγήκατε. Εκλώ, δηλαδή. Σταμάτησε. Και ποτέ δεν ξανιώσατε την επιθυμία για να καπνίσετε. Όχι. Όχι, δεν ένιωσα μόνο την επιθυμία. Αλλά όταν έρχεται καπνός πάνω μου, νιώθω το στομάχι μια να θέλω να κάνω με το. Τι είναι αυτό το πράγμα, επαναπρογραμματισμός του εγκεφάλου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εμένα κάποια στιγμή που μου είπαν για υπνοτισμό, τους λέω δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι. Πώς με υπνοτισε, αφού δεν ήρθε κοντά μου ή οτιδήποτε. Κάθισε τόσο μακριά και θυμάμαι αυτές τις λέξεις. Τίποτε άλλο. Το μόνο που μετά που θυμάμαι είναι που με έσπρωξε να ξυπνήσω. Ναι. Και μου λέει, κόου, και δεν θα ξανακαπνίσεις. Και έφυγα. Το πιστέψατε εσείς εκείνη την ώρα? Πήγα, θυμάμαι, και πήγα και κάνανε σούβλα και κάθισα
Εντάξει, δεν έκαψα. Το υπόλοιπο. Τι άλλο πρωί, εγώ πάντα στη ζωή μου έπρεπε να φάγω έστω μια φρυανιά και μετά να καπνίσω. Πάντα, ναι. Πάντα. Δεν μυστικός. Πώ πολύ, μόλι σηκωθώ τσιγά. Και όταν σηκώθηκα το πρωί, λέω να πάω να κάνω ένα καφέ να πιω και να θέλω τσιγάρο. Πάει κάπου αρέσει καφέ ή πια, και λέω, μα είναι πια τσιγάρο. Και της είπα ένα πράγμα. Της λέω, όταν μαθαίνω τα λόγια μου, κάθομαι να διαβάσω, θέλω ένα πακέτο. Πάντα θέλω ένα πακέτο, πρόθυμος. Στο διάβασμα. Μου λέει, σε 6 μήνες θα τα μαθαίνεις τη μισή ώρα που τα μαθαίνεις. Όντως είναι αλήθεια. Είναι, αλλάζει ο μεταβολισμός του ανθρώπου. Που λένε πολύ, παχαίνουν. Εντάξει, ναι. Πήγα, έβαλα 4 κιλά, έκανα. Χαλάρι όμως δεν. Αλλά όταν είδα τον εαυτό μου έτσι πλευρών το στομάχι, έκανα λίγη δίαιτα, λίγο περπάτημα, έχασα τα πάντα. Και χαλάρι, ακόμη να βάλουμε 4-5 κιλά, αξίζει τον κόπο.